Γεια σας και καλώς ήρθατε στα όμορφα σχέδια με βελόνες και βελονάκι. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να πλέκουμε αυτή την πανέμορφη καλοκαιρινή μπλούζα, η οποία πλέκεται πάρα πολύ εύκολα και είναι ιδανική και για αρχάριους. Αποτελείται μόνο από ποδαράκια και θηλές στον αέρα. Στην αρχή έχουμε ένα τρυπητό σχέδιο και μετά συνεχίζουμε με απλά ποδαράκια. Το σχέδιο είναι πλευράσιο του 2. Στη συνέχεια του βίντεο, στο ξεκίνημά του, θα σας εξηγήσω πώς μπορείτε να το πλέξετε και σε άλλα μεγέθη. Η δικιά μου η μπλούζα είναι σε μέγεθος medium. Το νήμα που χρησιμοποίησα είναι της εταιρείας Magic Yarn Ball. Είναι τετράκλωνο και έχει 1000 μέτρα. Τα χρώματα του είναι απλά φανταστικά. Είναι χρώματα τα οποία πηγαίνουν προς το βυσσινί, προς το μπορντό. Έχουμε ένα μίξ από χαλκό, ανοιχτό μελιτζανί, σκούρο μελιτζανί, χρώματα υπέροχα τα οποία συνδυάζουν πάρα πολύ εύκολα με ό,τι θέλετε. Το Magic Yarn Ball είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι το κατάστημα της φίλης μας Γίνα Μίλτσοφ, στο οποίο θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές με έτοιμα Magic Yarn Ball σε υπέροχους συνδυασμούς χρωμάτων. Μπορείτε όμως να κάνετε και το δικό σας Magic Yarn Ball με τα δικά σας αγαπημένα χρώματα και στα μέτρα που θέλετε εσείς και όσους κλόνους θέλετε εσείς φυσικά. Εάν επιθυμείτε τα ίδια χρώματα που έχω εγώ, μπορείτε να το παραγγείλετε με το όνομα Φιώνα, όπως είναι το όνομα της μπλούζας στο βίντεο. Και οι αριθμοί είναι το 470, 655, 685, 205. Το βελονάκι που χρησιμοποίησα είναι το νούμερο 3,5. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο θα βρείτε τα στοιχεία του καταστήματος Magic Yarn Ball, όπως επίσης το link για το δικό μου TikTok. Πάω και εγώ με το χρόνο και έτσι έχω κάνει και εγώ τώρα ένα TikTok. Θα χαρώ πάρα πολύ αν πείτε να το δείτε και να με ακολουθήσετε. Πάμε να δούμε πώς θα πλέξουμε αυτή την υπέροχη μπλούζα. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και πανεύκολη. Τώρα, πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να σας εξηγήσω το εξής. Την δικιά μου την μπλούζα θα την πλέξω στο μέγεθος medium και θα την ξεκινήσω με 116 γαϊτανάκια. 35 για το μπροστινό κομμάτι, 35 για το πίσω κομμάτι και για το κάθε μανίκι 21 γαϊτανάκια. Συν τις 4 θηλιές, τα 4 γαϊτανάκια για τις αυξήσεις μου. 116 θηλιές. Για το μέγεθος small, 104 θηλιές. Επομένως, 31 για το μπροστινό κομμάτι, 31 για το πίσω κομμάτι. 19 για το κάθε μανίκι, συν τις 4 θηλιές για τις αυξήσεις. Για το μέγεθος large και extra large πιστεύω να φτάσει 128 θηλιές, 128 γαϊτανάκια, 39 για το μπροστινό κομμάτι, 39 για το πίσω κομμάτι και για κάθε μανίκι 23 γαϊτανάκια, συν τις 4 θηλιές για τις αυξήσεις. Και αν χρειαστείτε μεγαλύτερο μέγεθος, 140 γαϊτανάκια και τότε 43 για το μπροστινό κομμάτι, 43 για το πίσω κομμάτι, για το κάθε μανίκι 25, συν τις 4 θηλιές για τις αυξήσεις. Λοιπόν, αφού ξεκινήσουμε, εγώ θα το κάνω όπως είπαμε στο μέγεθος medium, θα ξεκινήσω με 116 γαϊτανάκια, θα κάνω στην αρχή ένα τρίγωνο για την αύξηση και μετά θα χρειαστώ 35 θηλιές για το μπροστινό κομμάτι. Όχι 35 κουτάκια, αλλά 35 θηλιές. Θα το ξεκινήσουμε τώρα μαζί και θα καταλάβετε πώς το εννοώ. Θα ξεκινήσω με 116 γαϊτανάκια, 116 θηλιές, τις οποίες θα κλείσω τώρα σε έναν κύκλο, πηγαίνοντας σιγά και προσεκτικά στην αρχική μου θηλιά. Όπως πάντα προσέχουμε να μην γίνουν οι θηλιές μας, να είναι στην ίδια ευθεία. Και πάμε προσεκτικά στην πρώτη μας θηλιά. Εδώ. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από τις δύο θηλιές που έχω στο βελονάκι μου. Τώρα, 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, άλλη μία θηλιά στον αέρα και μέσα στην ίδια πρώτη θηλιά πλέκω άλλο ένα ποδαράκι. Μπαίνω στην πρώτη θηλιά και πλέκω
το ποδαράκι. Και έτσι έχω εδώ τώρα ένα τρίγωνο το οποίο θα είναι για την αύξηση. Οι τρεις θηλιές είναι ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και ξεκινάω με το πρώτο μανίκι. Για το πρώτο μανίκι χρειάζομαι 21 θηλιές και θα τις πλέξω τώρα ως εξής. Μία θηλιά στον αέρα, κάνω ένα ρίξιμο, η επόμενη θηλιά είναι η πρώτη. Την αφήνω, την προσπερνάω και πάω στην δεύτερη, πλέκω ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την τρίτη θηλιά, στην τέταρτη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την πέμπτη, στην έκτη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την έβδομη, στην όγδοη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την ένατη, στην δέκατη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, εδώ είναι η ενδέκατη θηλιά, στην δωδέκατη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την δέκατη τρίτη, μπαίνω στην δέκατη τέταρτη θηλιά ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την δέκατη πέμπτη θηλιά, στην δέκατη έκτη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 17η, στην 18η ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 19η, στην 20η θηλιά ένα ποδαράκι. Έχω πλέξει τώρα τις πρώτες 20 θηλιές. Κάνω μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 21η θηλιά, 21 θηλιές έχουμε για το μανίκι, αφήνω την 21η θηλιά, στην επόμενη θα πλέξω ένα τρίγωνο για τις αυξήσεις. Οπότε στην 20η θηλιά είναι το ποδαράκι, αφήνω την 21η, μπαίνω στην επόμενη, πλέκω ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και εδώ δημιουργείται το πρώτο μανίκι. Πάμε να πλέξουμε τώρα το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας, για το οποίο χρειαζόμαστε 35 θηλιές και θα πλέξουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, μία θηλιά στον αέρα, κάνω το ρίξιμο, αφήνω την πρώτη θηλιά, στην δεύτερη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την τρίτη, στην τέταρτη θηλιά ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την πέμπτη, στην έκτη θηλιά ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την έβδομη, στην όγδοη θηλιά ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την ένατη, στην δέκατη θηλιά ένα ποδαράκι και θα συνεχίσω μέχρι που να γεμίσω τις πρώτες 34 θηλιές. Έχω πλέξει τις πρώτες 34 θηλιές, επομένως ρίχνω μία θηλιά στον αέρα, αφήνω και την επόμενη θηλιά άδεια, 35 θηλιές θέλουμε για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας, στην 24η είναι το ποδαράκι, αφήνω και την επόμενη θηλιά άδεια και στην μεθεπόμενη θα πλέξω ένα τρίγωνο για τις αυξήσεις. Πλέκω στην μεθεπόμενη θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας είναι στρωμένο. Πάμε να πλέξουμε τώρα το δεύτερο μανίκι, στο οποίο χρειαζόμαστε 21 θηλιές. Ρίχνω μία θηλιά στον αέρα και πλέκω με τον ίδιο τρόπο. Η επόμενη θηλιά είναι η πρώτη, την προσπερνάω, στην δεύτερη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την τρίτη θηλιά, στην τέταρτη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την πέμπτη θηλιά, στην έκτη ένα ποδαράκι.
μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 7η στην 8η ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 9η στην 10η θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 11η στην 12η θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 13η στην 14η θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την επόμενη θηλιά, είναι η 15η στην 16η ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 17η στην 18η θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, αφήνω την 19η και στην 20η θηλιά ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα και έχουμε στρώσει εδώ το δεύτερο μανίκι. Στην 20η θηλιά είναι το ποδαράκι, επομένως αφήνω την 21η θηλιά άδεια και στην επόμενη θηλιά πλέκω ένα τρίγωνο για την αύξηση. Δηλαδή ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και μας μένουν 35 θηλιές για το πίσω κομμάτι της μπλούζας μας. Μία θηλιά στον αέρα και ξανά αφήνω την πρώτη θηλιά στην δεύτερη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα. Αφήνω την τρίτη θηλιά στην τέταρτη ένα ποδαράκι. Θηλιά στον αέρα. Αφήνω την πέμπτη στην έκτη ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα και συνεχίζω μέχρι που να έχω γεμίσει τις πρώτες 34 θηλιές. Έπλεξα στις πρώτες 34 θηλιές, ρίχνω μία θηλιά στον αέρα. Εδώ είναι η επόμενη θηλιά, το νούμερο 35, την αφήνουμε άδεια και τελειώνω τον γύρο με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και ο γύρος ολοκληρώθηκε και αυτή είναι η βάση του πλεχτού μας. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε να επαναλαμβάνουμε έναν μόνο γύρο, ο οποίος πλέκεται πάρα πολύ εύκολα, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να ξεκινήσουμε με τα ποδαράκια για το μπροστινό και πίσω κομμάτι της μπλούζας. Και θα ξεκινάμε τώρα κάθε γύρο ως εξής. Μέσα στο κενό του τριγώνου ένα βουβό για να ξεκινήσει εδώ ο επόμενος γύρος. Και πλέκουμε ένα καινούριο τρίγωνο, δηλαδή τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, άλλη μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Το τρίγωνο είναι έτοιμο. Τώρα, μία θηλιά στον αέρα, στο επόμενο κενό ένα ποδαράκι. Ξανά, μία θηλιά στον αέρα, στο επόμενο κενό ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, στο κενό ένα ποδαράκι. Θηλιά στον αέρα, ένα ποδαράκι στο κενό. Και ξανά, θηλιά στον αέρα, ποδαράκι στο κενό. 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 Θηλιά στον αέρα, ποδαράκι μέσα στο κενό. Θηλιά στον αέρα και εδώ έχουμε το τρίγωνο. Θα πλέξουμε ένα καινούριο τρίγωνο για τις αυξήσεις. Επομένως, μέσα στο κενό ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και ξανά από την αρχή, μία θηλιά στον αέρα, στο κενό ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, στο κενό ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, ένα ποδαράκι στο κενό.
μία θηλιά στον αέρα και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε ποδαράκι σε κάθε κενό και μία θηλιά στον αέρα μέχρι που να φτάσουμε στο επόμενο τρίγωνο. Στο κενό πριν το τρίγωνο ένα ποδαράκι, δεν ξεχνάμε την μία θηλιά στον αέρα, μέσα στο κενό του τριγώνου καινούριο τρίγωνο, ποδαράκι, θηλιά στον αέρα, ποδαράκι. Ξανά μία θηλιά στον αέρα και σε κάθε κενό ένα ποδαράκι, μέχρι που να φτάσουμε στο επόμενο τρίγωνο. Στο κενό πριν το τρίγωνο ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, μέσα στο κενό του τριγώνου καινούριο τρίγωνο, μία θηλιά στον αέρα, ποδαράκι στα κενά, μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Φτάνοντας στο τέλος του γύρου, θα έχουμε πλέξει στο τελευταίο κενό ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα και κλείνουμε με ένα βουβό μπαίνοντας την τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκινήσαμε το γύρο. Και ξανά από την αρχή, επαναλαμβάνουμε αυτό τον γύρο που τώρα μόλις πλέξαμε. Δηλαδή, βουβό στο κενό, τρεις θηλιές στον αέρα, μετράνε ως ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό για να πλέξουμε το τρίγωνο. Και μετά ξανά, θηλιά στον αέρα, ποδαράκι σε κάθε ένα κενό. Αυτό θα το κάνουμε, όπως είπαμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να αρχίσουμε να ξεκινήσουμε με τα ποδαράκια. Εγώ θα πλέξω για μένα, νομίζω, 13 γύρους και μετά θα ξεκινήσουμε μαζί τα ποδαράκια μας. Έπλεξα στο σύνολο 13 γύρους με κουτάκια. Εσείς μπορείτε να πλέξετε λιγότερους ή και περισσότερους γύρους αν θέλετε. Εμένα μου φτάνουν αυτοί οι 13 γύροι. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να συνεχίσω με κουτάκια για τα μανίκια, αλλά για το μπροστινό και πίσω κομμάτι με ποδαράκια, έτσι ώστε να είναι πιο πυκτό. Και αυτό θα το κάνω ως εξής. Ξεκίνησα τον 14ο γύρο κανονικά με τα κουτάκια, εδώ είναι το ένα μανίκι. Έπλεξα μέσα στο τρίγωνο ένα καινούριο τρίγωνο για τις αυξήσεις και ξεκινάω τώρα με τα ποδαράκια για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μου. Λοιπόν, εδώ είναι το τρίγωνο του τελευταίου γύρου, έχουμε ποδαράκι δεξιά, ποδαράκι αριστερά. Μέσα στην θηλιά από το αριστερό ποδαράκι, πλέκω ένα ποδαράκι. Μπαίνω μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Εδώ είναι το επόμενο ποδαράκι, μέσα στην θηλιά του ένα ποδαράκι. Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Συνεχίζω. Εδώ είναι το ποδαράκι, μέσα στην θηλιά του ένα ποδαράκι. Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο επόμενο τρίγωνο. Εδώ θα κάνουμε την αύξηση με το καινούριο τρίγωνο. Έπλεξα όλα τα ποδαράκια για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας και έχω φτάσει εδώ στο τρίγωνο. Τώρα θα κάνω το εξής. Εδώ είναι το τρίγωνο, ποδαράκι δεξιά, ποδαράκι αριστερά. Στο δεξί ποδαράκι θα πλέξω ένα καινούριο ποδαράκι. Και μέσα στο κενό του τριγώνου ένα καινούριο τρίγωνο. Δηλαδή ένα ποδαράκι στο κενό, μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και εδώ φτάσαμε στο μανίκι. Συνεχίζουμε κανονικά με τα κουτάκια. Μία θηλιά στον αέρα, αφήνω το ποδαράκι και μπαίνω στο κενό να πλέξω ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, πηγαίνω στο επόμενο κενό, ένα ποδαράκι. Και ξανά μία θηλιά στον αέρα, στο επόμενο κενό, ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, μέσα στο κενό ένα ποδαράκι και συνεχίζω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο επόμενο τρίγωνο. Έπλεξα όλα τα κουτάκια του μανικιού και έφτασα εδώ στο τρίγωνο. Στο κενό μπροστά από το τρίγωνο το ποδαράκι και τώρα θα ρίξω μία θηλιά στον αέρα. Θα μπω μέσα στο κενό του τριγώνου και θα πλέξω ένα καινούριο τρίγωνο. Δηλαδή μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα. Και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και τώρα φτάσαμε στο πίσω μέρος της μπλούζας. Εδώ θα συνεχίσουμε πάλι με τα ποδαράκια. Στη θηλιά από το αριστερό ποδαράκι του τριγώνου ένα ποδαράκι.
Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Στην δειλιά από το ποδαράκι ένα ποδαράκι. Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Και ξανά. Στην δειλιά από το ποδαράκι ένα ποδαράκι. Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Έπλεξα όλα τα ποδαράκια του πίσω μέρους της πλούζας και έχω φτάσει εδώ στο τέλος του γύρου και στο τρίγωνο. Εδώ είναι το τρίγωνο του τελευταίου γύρου, ποδαράκι δεξιά, ποδαράκι αριστερά και το κενό μπροστά από το τρίγωνο. Μέσα στο κενό έπλεξα ένα ποδαράκι και εδώ το δεξί ποδαράκι από το τρίγωνο, μέσα στην θηλιά του θα πλέξω άλλο ένα ποδαράκι. Και κλείνω τον γύρο με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Ο γύρος είναι έτοιμος. Αυτό τον γύρο που πλέξαμε τώρα θα τον επαναλαμβάνουμε μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να σχηματίσουμε τα ανοίγματα των μανικιών. Ξεκινάω δηλαδή πάλι κανονικά με το τρίγωνο. Πρώτα ένα βουβό στο κενό του τριγώνου. Τρεις θηλιές στον αέρα οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Άλλη μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Εδώ είμαστε στο μανίκι, οπότε πλέκουμε μόνο κουτάκια. Μία θηλιά στον αέρα. Μπαίνω μέσα στο κενό, πλέκω ένα ποδαράκι. Ξανά μία θηλιά στον αέρα, μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Μία θηλιά στον αέρα, ένα ποδαράκι στο κενό και συνεχίζω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω εδώ στο τρίγωνο. Έπλεξα όλα τα κουτάκια του μανικιού και το τρίγωνο μέσα στο κενό του τριγώνου και τώρα θα συνεχίσω με τα ποδαράκια για το μπροστινό κομμάτι της πλούζας. Σε κάθε θηλιά θα πλέκουμε ένα ποδαράκι. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στην θηλιά από το αριστερό ποδαράκι του τριγώνου. Εδώ είναι το τρίγωνο του τελευταίου γύρου, δεξί ποδαράκι, αριστερό ποδαράκι. Μέσα στην θηλιά από το αριστερό ποδαράκι πλέκουμε πάντα ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε. Σε κάθε μία θηλιά ένα καινούριο ποδαράκι. Και αυτό θα το κάνουμε μέχρι που να φτάσουμε στο επόμενο τρίγωνο. Εδώ. Θα πλέξουμε σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Όπως επίσης εδώ στην θηλιά από το δεξί ποδαράκι του τριγώνου. Ένα τρίγωνο μέσα στο κενό και συνεχίζουμε με τα κουτάκια για το δεύτερο μανίκι. Φτάνουμε εδώ στο τρίγωνο, μέσα στο κενό ένα καινούριο τρίγωνο και συνεχίζουμε τα ποδαράκια για το πίσω κομμάτι της μπλούζας. Στο αριστερό ποδαράκι του τριγώνου ένα ποδαράκι και μετά σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Όταν φτάσουμε στο τέλος του γύρου, θα έχουμε εδώ το τελευταίο τρίγωνο, μέσα στο δεξί ποδαράκι του τριγώνου ένα ποδαράκι και κλείνουμε με ένα βουβό. Πλέκουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το κάναμε στον τελευταίο γύρο που πλέξαμε. Και αυτό θα το κάνουμε μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε τα ανοίγματα των μανικιών. Έχω φτάσει στο ύψος της μασχάλης και σε αυτό το σημείο θέλω τώρα να σχηματίσω τα ανοίγματα των μανικιών. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ έφτασα στο τέλος του γύρου, τον οποίο ολοκλήρωσα πάλι με ένα βουβό. Θα μπω στο κενό του τριγώνου να πλέξω ένα βουβό και έτσι ξεκινά εδώ στο κενό ο επόμενος γύρος. Εδώ έχω τώρα τα κουτάκια, επομένως θα ξεκινήσω με το πρώτο άνοιγμα του μανικιού. Ρίχνω τρεις θηλιές στον αέρα οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι και τώρα άλλες τρεις θηλιές στον αέρα. Αφήνω όλα τα κουτάκια και πηγαίνω στο επόμενο τρίγωνο. Μέσα στο κενό του τριγώνου πλέκω ένα ποδαράκι. Και εδώ είναι το πρώτο άνοιγμα του μανικιού.
Οι πρώτες τρεις θηλιές μετράνε, είπαμε, ως ένα ποδαράκι, συν τρεις θηλιές στον αέρα. Αυτές τις τρεις θηλιές στον αέρα τις έριξα για να κερδίσω λίγο φάρδος για το μανίκι μου. Εάν εσείς χρειαζόσαστε περισσότερο φάρδος, μπορείτε να πλέξετε περισσότερες θηλιές. Μπορείτε να κάνετε 4, 6, 8, 10, όσες χρειαστείτε. Τώρα συνεχίζουμε κανονικά με τα ποδαράκια. Μπαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι και θα συνεχίσω να πλέκω ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά μέχρι που να φτάσω εδώ στο επόμενο τρίγωνο. Έφτασα στο τρίγωνο, έπλεξα όλα τα ποδαράκια και στο δεξί ποδαράκι του τριγώνου έπλεξα ένα καινούριο ποδαράκι. Τώρα μέσα στο κενό του τριγώνου ένα ποδαράκι. Τρεις θηλιές στον αέρα, αφήνω όλα τα κουτάκια και πάω στο επόμενο τρίγωνο. Εδώ, μέσα στο κενό του τριγώνου, πλέκω ένα ποδαράκι. Και εδώ σχηματίστηκε το δεύτερο άνοιγμα του μανικιού. Συνεχίζω κανονικά με τα ποδαράκια, μπαίνω σε κάθε μία θηλιά. Και πλέκω ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Σε κάθε μία θηλιά ένα ποδαράκι. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έπλεξα όλα τα ποδαράκια και εδώ είναι η αλυσίδα με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Θα κλείσω τον γύρο μου μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο και θα πλέξω εδώ ένα βουβό. Και έτσι έχω εδώ το ποδαράκι, είναι οι τρεις θηλιές που έριξα στον αέρα. Συν τις τρεις θηλιές που χρειάζομαι για το φάρδος του μανικιού. Από εδώ και προς τώρα δεν θα πλέκουμε αυξήσεις, θα πλέκουμε μόνο ποδαράκια χωρίς τα τρίγωνα, μέχρι που να φτάσουμε στο επιθυμητό μάκρος της πλούζας μας. Επειδή δεν θέλω να έχω μία στραβή γραμμή, είτε θα γυρνάω το πλεκτό μου σε κάθε τέλος του γύρου, είτε θα ξεκινάω ως εξής. Με δύο θηλιές στον αέρα και μέσα στην ίδια θηλιά θα πλέκω ένα ποδαράκι. Και στο τέλος του γύρου θα αφήνω τις δύο θηλιές που έριξα στον αέρα και στην θηλιά από το ποδαράκι μου θα πλέκω ένα βουβό. Θα το κάνουμε μαζί μόλις φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Συνεχίζω κανονικά, μέσα στην επόμενη θηλιά πλέκω ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Κάνει τόσο πολύ ζέστη που δεν γλιστράει καθόλου το νήμα. Και συνεχίζω κανονικά. Σε κάθε μία θηλιά πλέκω ένα ποδαράκι. Μέχρι που να φτάσω στο δεύτερο άνοιγμα του μανικιού. Έφτασα στο δεύτερο άνοιγμα του μανικιού, έπληξα όλα τα ποδαράκια και συνεχίζω κανονικά με ποδαράκια. Εδώ είναι οι τρεις θηλιές που έριξα στον αέρα. Μπαίνω μέσα στην πρώτη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Μπαίνω στην δεύτερη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Και στην τρίτη θηλιά ένα ποδαράκι. Και συνεχίζω κανονικά με ποδαράκια. Μπαίνω σε κάθε μία θηλιά και πλέκω ένα ποδαράκι μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Θα ολοκληρώσω εγώ τον δικό μου γύρο, θα τελειώσουμε μαζί τον γύρο και θα ξεκινήσουμε και τον επόμενο πάλι μαζί. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έπλεξα όλα τα ποδαράκια και θα κλείσω τον γύρο τώρα πάλι με ένα βουβό και θα το κάνω ως εξής. Εδώ είναι οι δύο θηλιές που έριξα στον αέρα ξεκινώντας τον γύρο. Αφήνω αυτές τις δύο θηλιές και θα πάω στο ποδαράκι και θα πλέξω τον βουβό μέσα στην θηλιά από το ποδαράκι. Αφήνω τις δύο θηλιές, πάω στο ποδαράκι μου, μπαίνω μέσα στην θηλιά του και πλέκω εδώ ένα βουβό.
Και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε, όπως ανάφερα και στην αρχή, την στραβή γραμμή που δημιουργείται στο τέλος του πληκτού μας. Ξεκινάω τον επόμενο γύρο και τον κάθε γύρο από εδώ και μπρος, μέχρι που να τελειώσει το πλεκτό μου, μέχρι που να φτάσω στο επιθυμητό μάκρος, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή πάλι δύο θηλιές στον αέρα, μέσα στην ίδια θηλιά ένα ποδαράκι. Συνεχίζω με τα ποδαράκια σε κάθε μία θηλιά μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Φτάνοντας στο τέλος του γύρου, αφήνω τις δύο θηλιές, μπαίνω στην θηλιά από το ποδαράκι, πλέκω τον βουβό. Και ξανά, δύο θηλιές στον αέρα, ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Θα συνεχίσω εγώ μέχρι που να φτάσω στο μάκρος που θέλω για τη δική μου μπλούζα και θα δούμε μετά πώς φαίνεται. Το μπλουζάκι μου έχει τελειώσει, έχει γίνει καταπληκτικό και έτσι φαίνεται εδώ η ένωση που έχουμε στο τέλος του γύρου. Έχουμε μια καθαρή και ίσια γραμμή με τις δύο θηλιές που ρίχνουμε στον αέρα. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει όπως μου αρέσει και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά όμορφα σχέδια. Θα χαρώ για ένα like αν σας άρεσε και καλή συνέχεια. Γεια σας.